ηλικία, ας πούμε, τα κιλά σου ή με το αν είσαι όμορφη ή άσχημη, θα στο κάνει. Είτε εσύ, είτε εγώ πω ότι είμαι 53 στα 54, είτε πω ότι είμαι 40 και κόψω μια δεκαετία και βάλε, θα το αποφύγω, όχι. Και τι, άλλωστε τι να κρύψω, δηλαδή το πόσα χρόνια εργάζομαι και το πότε ξεκίνησα τηλεόραση και το πότε πήγα εκεί που πήγα είναι κουκιά μετρημένα, υπάρχουν παντού. Απλώς δεν την έλεγα, δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία να την κρύψω ή να πω λιγότερα χρόνια από όσα ήμουν, αλλά απέφευγα να την πω, απέφευγα πάρα πολύ. Ναταλία, αν και εγώ δεν πιστεύω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος συνειδητά αποφασίζει να μην κάνει οικογένεια καταλήγει μόνος. Δεν το δέχομαι εγώ αυτό. Έτσι, γιατί η οικογένεια είναι και οι φίλοι μας, η οικογένεια είναι και ένας σύντροφος. Ναι, δεν είναι δηλαδή απαραίτητο να έχεις κάνει παιδιά για να θεωρηθεί ότι έχεις κάνει οικογένεια. Παρ' όλα αυτά, μου είπες μόλις τώρα ότι φοβόσουνα πολύ το ενδεχόμενο του να καταλήξεις μόνη. Παρ' όλα αυτά, συνειδητά δεν έκανες οικογένεια. Πώς ισορροπείς αυτό το τόσο οξύμορο σχήμα? Ένας άνθρωπος που φοβάται τη μοναξιά, το πρώτο πράγμα που θα κάνει αντανακλαστικά και αμυντικά είναι να κάνει οικογένεια. Ναι, ή να βρει κάποιον άνθρωπο να ακουμπήσει πάνω του, όχι απαραίτητα να κάνει παιδιά, γιατί το βρίσκω, αν θέλεις, και λίγο εγωιστικό να πούμε, α, για να μην μείνω μπακούρι στη ζωή μου, ας κάνω ένα παιδί, να του φορτωθώ. Δεν αναφέρομαι, εγώ όταν λέω οικογένεια, δεν αναφέρομαι στα παιδιά απαραίτητα, στο να έχεις έναν μόνιμο σύντροφο, να είναι η οικογένειά σου. Ίσως γιατί, ξέρεις, ασυνείδητα, γύρισα πίσω, έκανα ένα rewind σε μια κουβέντα που μου είχε πει η μαμά μου όταν ήμουν ακόμα στην εφηβεία, στα 16, στα 17, τότε που κάναμε κάτι πολύ μεγάλες συζητήσεις. Μου είπε να κάνεις ό,τι θέλεις στη ζωή σου. Φτιάξτε με όποιον θέλεις, παντρέψου όποιον θέλεις. Δεν με ενδιαφέρει αν θα είναι φτωχός, άσχημος, πλούσιος, αν θα είναι μπακάλης, υδραυλικός ή ηθοποιός ή τραγουδιστής. Με νοιάζει ένα πράγμα. Να μην εξαρτάσαι ποτέ, μου λέει, από κανέναν άντρα, ούτε οικονομικά, ούτε κοινωνικά, ούτε επαγγελματικά. Δηλαδή, εσύ να στέκεσαι στα πόδια σου, να έχεις τα δικά σου λεφτά, το δικό σου πορτοφόλι και τη δική σου δουλειά και από εκεί πέρα ο σύντροφός σου, ας είναι όποιος να είναι. Δεν είναι ότι είμαι κάποιο μοναχικό είδος λύκου που φαντάζομαι τον εαυτό μου στα βουνά, ξέρεις, με ξέπλεκα μαλλιά να μαζεύω ρίζες και άγριο μέλι και να τρέφομαι έτσι. Όχι, είμαι πολύ συντροφικό πλάσμα. Απλώς είναι λίγο δύσκολο να καταλάβει ένας άνθρωπος πώς θέτω τα όρια μου. Δηλαδή ότι όσο χώρο σου αφήνω εσένα να έχεις τις ώρες σου, τις μέρες σου, να έχεις τον ιδιωτικό σου χώρο,